Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα. Από την Αθήνα, όχι από τον Πειραιά, από την Αθήνα, έτσι. Όχι, Αθήνα είμαι τώρα. Αθήνα. Να ξεκινήσω με το σοβαρό. Έχεις φύγει από το Κίεβο οριστικά ή ήρθες για λίγο εδώ στην Ελλάδα και θα ξαναγυρίσεις? Όχι, όχι, όχι. Για διακοπές ήρθαμε, κάτσε κανένα μήνα και θα ξαναγυρίσουμε τέλος Αυγούστου. Εκεί τώρα τι συμβαίνει? Έτσι μου βγαίνει να το ρωτήσω, γιατί δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει τώρα. Συνεχίζεται το κακό. Η ζωή είναι σχεδόν κανονική πλέον. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Ούτε βομβαρδισμοί, ούτε τίποτα. Τα πάντα σχεδόν κυλούν όπως... Δηλαδή λειτουργούν όλα, ας πούμε, κανονικά όλα. Ναι, λειτουργούν όλα. Το μπόχο ανοιχτό, όλα μια χαρά είναι. Εσύ λοιπόν, πριν απλά... πόσο καιρό έφυγες? Πριν πόσο καιρό έφυγες από εκεί? Δετάρτη έφυγα. Και πώς έφυγες από εκεί? Ποια διαδρομή ακολούθησες? Με τα μάξι? Ναι, πήγα από Ουγγαρία, Βουδαπέστη, μετά Βελιγράδι, Σκόπια, Θεσσαλονίκη, έκατσα Σάββατο βράδυ Θεσσαλονίκη. Ναι. Α, ήρθες εδώ, είδες και τα αλάνια τους φίλους σου, τα παοξάκια και τα αριανάκια όλα, τα είδες? Ναι, μπα, οι παντόφλες όχι, σπίτι όλοι δεν τους αφήσα να βγει κανένας, όλοι εκεί, χωμέλες και λοιποί, μου το παίζανε κοκοράκια, όλοι σπίτι, δικαιολογίες, δηλαδή, οι παντόφλα σύννεφο. Ήρθε το φιλαράκι τους από το Κίεβο, δηλαδή έφυγε από τις βόμβες εκεί, όλο το χαμό που γίνεται και δεν βγήκαν από το σπίτι τους Ιούλιο μήνα. Τίπα, σπίτι μέσα. Ο ένας ο άλλος στην Τούσλα, δεν ξέρω πού εκεί στην Καβάλα, ξέρω. Τούσλα ήταν. Εντάξει, που να αφήσει και το εξωτικό μέρος τώρα για να έρθει να ζει, εντάξει. Ναι, ναι, έλατε. Άρα τι λέμε τώρα για αυτό το κακό εκεί που γίνεται, Νετάσο? Του συζητούσαμε άλλες προηγούμενες μέρες, ας πούμε. Κοίτα, τι φάση είναι τώρα? Το παιχνίδι τώρα είναι στα ανατολικά. Εκεί γίνεται ο πόλεμος. Εκεί έχουμε, δηλαδή, γίνεται πόλεμος κανονικά, γίνεται της κακομοίρας. Ναι. Και στα νότια εκεί στο Χερσόν, στην πόλη της γυναίκας μου, που προσπαθούν οι Ουκρανοί να την ανακαταλάβουν και γίνονται εκεί μάχες. Εκεί ψιλοκερδίζουν λίγο οι Ουκρανοί. Στα ανατολικά δυστυχώς και δεν είναι άλλη. Δηλαδή είναι στη άλλη πλευρά της πόλης, ας πούμε, αν όχι της χώρας, να πω, όχι της πόλης, της χώρας, και εκεί γίνεται πόλεμος κανονικά δηλαδή. Όπως ήταν πριν που... Ναι, σαν να είσαι εσύ στην Αθήνα, ξέρω εγώ, και να γίνεται πόλεμος στη Ξάνθη. Στο Κίεβο γιατί δεν υπάρχει πλέον θέμα? Γιατί έχει... και εδώ και πόσο καιρό γίνεται, υπάρχει αυτή η πάυση, να το πω, ξέρω εγώ. Από τον Απρίλη δεν αποχωρήσαν τα Ρώσικα στρατεύματα, φύγανε προς τη Λευκορωσία. Δεν υπάρχει κάποια επίθεση ή κάποια... Μάλιστα. Κάποιος, τέλος πάντων, σχεδιασμός να επιτεθούν στο Κίεβο δεν... Και εκεί η ζωή συνεχίζεται κανονικά τώρα, έτσι. Είναι πόλεμο. Κανονικά, ναι. Ο κόσμος πάει στις δουλειές τους, μαγαζιά ανοιχτά, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή μπορείς να βγεις για καφέ απλά στο Κίεβο. Υπάρχει απαγόρευση, ναι, ναι, κανονικά. Καφέ, εστιατόρια, τα πάντα ανοιχτά. Σόπαρε. Απλά δεν υπάρχουν πτήσεις. Δηλαδή για να έρθει κάποιος πρέπει να πετάξει μέχρι τη Βαρσοβία. Από εκεί να πάρει τρένο, λεωφορείο ή αμάξι, ή να πετάξει στο Κισινάου στη Μολδαβία ή... Το Κίεβο, το αεροδρόμιο του Κίεβου λειτουργεί κανονικά, δηλαδή. Είπες δεν υπάρχουν πτήσεις. Όλα τα αεροδρόμια είναι κλειστά. Κλειστά όλα τα αεροδρόμια. Απέναντι στο αμάξι, ας πούμε, αν θες να πετάξει αεροπλάνο, παίρνει το αμάξι και πας που είπες ότι πας, δίπλα. Σε δίπλα χώρα. Μάλιστα. Η Πολωνία ή η Σλοβακία ή η Ουγγαρία ή η Μολδαβία ή η Ρουμανία. Μάλιστα. Τι ξέρω, σαν ταινία μου ακούγεται όλο αυτό το πράγμα. Σαν να βλέπω ταινία το αυτό που περιγράφει, ας πούμε. Είναι. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι. Και είπες να έρθεις εδώ να πας να διακοπούλες ωραίες, αυτό με Θεσσαλονίκη. Ήθελα να έρθω εδώ να και... λίγο να χαλαρώσω και. Αθήνα. Να εκεί. Αθήνα... Αθήνα που βρίσκεσαι, πού μένεις, πού είναι η βάση σου? Στα Σεπόλια είναι τώρα. Σεπόλια. Και πήγες εχθές στο Καραϊσκάκης. Πήγα που να με πήγαινα. Ναι, το ζήσες όλο αυτό δηλαδή χθες. Για πες μας λίγο. Όλο. Πήγες να πάρεις την πρόκριση δηλαδή και δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιόφωνο το υπόλοιπο. Ναι. Την πήρες δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Για πες μου λίγο. Πώς... Το χθεσινό είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ήττα του Ολυμπιακού ever. Δηλαδή ακόμα και τα 7 από τη Γιουβέντους. Τα έχεις φάει τη Γιουβέντους, παιδί μου, και ποιος έδρας. Είναι η Γιουβέντους, τέλος πάντων. Στο Κομουνάλε τα φάγες. Ναι, λοιπόν, και εκτός έδρας. Τώρα να φας 4 από κάποια Μακάπι Χάιφα στο γήπεδο σου.
Είναι πολύ μεγάλη ξεφτιλιά. Από κάποια Μακάμπι Χάιφα που τις έκανες μεν 8 τελικές, αλλά η μία στο στόχο μόνο. Από ό,τι είδα στατιστικά μετά, ας πούμε, ήταν φοβερό αυτό. Μία. Πού ήταν οι 8 τελικές? Ναι, αυτό έβγαλε το στατιστικό, αλλά μία πήγε στην εστία. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς πήγαν. Ένα σούθημα μόνο του Μασούρα. Στα περιστέρια. Όχι, πέρασε μπάλα πολύ λίγο εξ' οδοκάρι. Μασούρα ένα σούτ. Ένα του Καμαρά του Μαντί, πάλι στο πρώτο μήχρονο που πήγε μπάλα στο σεφ. Και ένα στο δεύτερο μήχρονο του Κανέ που πήγε μπάλα στην Ελλάδα. Ήσουν από αυτού που έμειναν μέχρι τέλο ή έφυγαν? Ναι, έμεινα. Έμεινα. Έμεινε, ε. Στο τελευταίο Σοφία. Δεν είχα δύναμη ούτε να φύγω. Το κλίμα εκεί, μετά τι έλεγα, ξεφώνιο. Ακούστηκε κάποια στιγμή Κώστας Φορτούνης, ακούστηκε τίποτα άλλο? Φορτούνης ακούστηκε. Τα άλλα δεν λέγονται. Τα άλλα δεν λέγονται. Θα μας κόψει το εσύ. Ποιον θα πάρουμε προπονητή τώρα στην Ολυμπιακάρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι για τον Υπαγάς ακούγεται τώρα σαν... Α, από τους μικρούς να τους ανατονευάσει από τη δεύτερη ομάδα? Ναι, για τώρα, για αυτές τις μέρες, αν αποφασίσει να αλλάξει προπονητή. Και μετά, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Για ΠΑΟΚ τι βλέπεις σήμερα? Δεν το βλέπω κι αυτούς. Δεν τους βλέπεις? Και το κακό είναι ότι αν το Ολυμπιακός, okay, έχασε αποκλείσει από το Champions League, έχει άλλες δύο ευκαιρίες. Δηλαδή, έχει τώρα και το Europa, έχει μετά και το Milko Cup. Okay. Ο ΠΑΟΚ τώρα, το Παναθηναϊκός που έχει αργότερα δύσκολο παιχνίδι, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή για αυτές τις ομάδες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και για τον Άρη που πέρασε τώρα... Τώρα έχει Μακάμπι Τελαβίβ αυτός. Ναι, λοιπόν, αλλά... Και να έχει, δεν έχει σημασία, είναι ότι είναι... Μπλάνταν Ήβιτς. Δεν υπάρχει με τα άλλη ευκαιρία. Ο Άρης έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Έχει καλή ομάδα, ναι. Ο Άρης έχει πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ καλούς παίκτες και οριστώσουν και όλοι αυτοί. Και θα γίνει και καλύτερος ο μόστρος σου, ναι. Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που έχεις περάσει εσύ όλους αυτούς μήνες εκεί στο Κίεβο, θα γυρίσεις κανονικά, αλλά θα γυρίσεις, ας πούμε, μέσα Αυγούστου, τέλη Αυγούστου, πότε θα γυρίσεις εκεί και θα συνεχίσεις το πρόγραμμά σου κανονικά, έτσι, δηλαδή μη συμβαίνει τίποτα. Ναι, κανονικά, ζωή συνεχίζεται, τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές, έχουμε... Εκεί με τις καταστροφές που έγιναν με τα κτίρια αυτά, τι κάνουν, τα φτιάχνουν τώρα πάλι, τι κάνουνε? Επίσημα το κράτος δεν φτιάχνει μόνο γέφυρες και δρόμους που χρειάζονται, υποδομές, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα κτίρια ο καθένας μόνος τώρα το σπίτι, ας πούμε, ό,τι μπορεί, το μαζεύει. Ο καθένας μόνος, δηλαδή, και εκεί καταστροφές είχε. Ναι, βέβαια, τώρα μιλάμε τώρα για τζάνια που έχουν σπάσει και τέτοια. Το διαμέσο, ας πούμε, που έχει φάει μια ρουκέτα και έχει διαλυθεί εντελώς, δεν φτιάχνεται, υπάρχει εκεί, μένει εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Και όλοι αυτοί που πήγανε. Κάποια αποδήμηση στο κύριο, γιατί ήταν μέσα για μερίσματα. Ναι. Οπότε έτσι αλλιώς. Όσοι δεν ήταν, είναι ήδη στη Δυτική Ουκρανία ή σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και σε συγγενείς, σε φίλους, ξέρω εγώ τώρα που είναι. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη πότε θα ξαναρθείς? Θεσσαλονίκη στο γυρισμό μπορεί να κάτσω, θα δούμε τώρα. Εντάξει. Μπορεί να κάτσω να δω στο γυρισμό. Το θέμα είναι ότι ένα από τα διαμερίσματα που έχουν καταστραφεί στο Κίεβο είναι εδώ ο ξαδέρφου της γυναίκας μου. Ευτυχώς, ναι, δεν ήταν εκεί άνθρωπος, λείπει εδώ και ένα χρόνο για το δουλειό στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. 180.000 δολάρια ζημιά. Δεν θα τα φτιάξει το κράτος εκεί πέρα αυτά, τα σπίτια? Δεν θα τα επιδοτήσει, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Όχι, ε. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά το πόλεμο, αλλά... Και... Ότι θα γίνει ανοικοδόμηση θα γίνει, αλλά δεν ξέρω πώς όλο αυτό θα περάσει στον κόσμο. Να. Συνήθως δεν νομίζω ότι περνάει πολύ στον κόσμο. Τα λόγια βέβαια είναι παχιά. Ναι, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα δείξουμε, αλλά... Ναι, κατάλαβα. Όσο παρόν μαζεύουν από τους δρόμους αυτοκίνητα 14 μένα, μαζεύουν τα μπάζα όλα αυτά, τα βάζουν εκεί σε κάποιες ανεκοταφείς αυτοκίνητα προς πάντων και τώρα τι θα γίνει παρακάτω. Κατάλαβα. Ωραία. Δεν ξέρει κανείς. Ούτε πώς θα τελειώσει, ξέρει κανείς. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο που θα αρχίσουν να σφίγγουν τα κτίρια στην Ευρώπη και θα χρειαστούν οι Ευρωπαίοι αέριο να ενσταθούν. Θα το δούμε αλλιώς το θέμα και θα, τέλος πάντων, θα μεσολαβήσω να τελειώσω αυτό το πράγμα. Γιατί... Κατάλαβα. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
την πληρώνει είναι η Ουκρανία και για ένα άλλο. Ναι, η Ουκρανία καταστρέφεται. Και η Ρωσία μια χαρά κάθε μέρα κάνει κέρδη ρεκόρ κερδών. Είναι μια χαρά. Η Ευρωπαίοι εντάξει και δεν έχει τίποτα. Θα τυπώσουμε για Ευρώπη να πάνε την Παϊκή Ένωση και θα το καλύψει το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι τι κάνουν οι Ουκρανοί. Ναι, ναι, έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Πολλά καλά. Καλή επιτυχία στις ομάδες και τα πούμε. Να είσαι καλά, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ.